Education can take you places. Discover your path to knowledge at the American College of Greece. In Athens, the place where learning began. Σωτήρη, καταρχήν το μεγαλύτερο και ιστορικότερο αμερικανικό κολέγιο στην Ευρώπη. Ήταν από την αρχή και παραμένει τώρα. Είναι στην Ελλάδα το 1922, το φέρω Βενιζέλος. Ήταν στη Σμύρνη πριν από αυτό. Άρα λοιπόν ξενόφερτο, δεν το έλεγα. Τι αντιπροσωπεύει? Τον Τυρί υιοθετεί, έχει υιοθετήσει από την αρχή τον αμερικανικό τρόπο ανώτατης εκπαίδευσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ένας φοιτητής που σπουδάζει στον Τυρί είναι ακριβώς σαν να σπουδάζει σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και μάλιστα, αν το πάρεις στον Τυρί και το μεταφυτέψεις στο Maryland, ας πούμε, στην Αμερική, θα είναι ένα μεσαίου μεγέθους αμερικανικό σχολείο. Καταρχήν δεν είναι ένα κολέγιο για την ελίτ. Να σας πω ότι τα 52% των φοιτητών μας λαμβάνουν κάποια μορφή ή υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, και μιλάμε σημαντική οικονομική βοήθεια ή υποτροφία. Ο μέσος όρος πέρσι της υποτροφίας, της στήριξης προς φοιτητές ήταν 2.200 ευρώ ανά φοιτητή. Δίνουμε κάθε χρόνο γύρω στα, φέτος θα δώσουμε γύρω στα 4,3,8 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες και οικονομική βοήθεια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσό, περισσότερο και από το ΙΚΙ, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δίνουμε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, εγώ θα έλεγα σε κάποιο γονέα, δεν μπορώ να πω σε κάθε γονέα τώρα μέσω της τηλεόρασης, ας πούμε, εάν αντέχει τον Τυρί ή όχι, αλλά θα του έλεγα το εξής. Έλα να ρωτήσεις, κάνε την αίτηση για οικονομική βοήθεια και δες εάν μπορείς. Θέλω να σημειώσω επίσης ότι, όποια παιδιά έχουν βαθμό απολυτήριου λυκείου πάνω από 17, παίρνουν κάποια μορφή υποτροφία αυτόματα. Δηλαδή, 17 με 18 παίρνει 25% μείωση στα διδάκτρα, 18 με 19 παίρνει 35% και 19 και πάνω παίρνει 50%. Οπότε λοιπόν, και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθηθεί να έρθει, αρκεί να το θέλει, αρκεί να σου κάνει και να σα πω για κάτι άλλο. Αρκεί να το χρησιμοποιήσει σωστά για να μπορέσει να σε βοηθήσει και το σχολείο. Δηλαδή, μην έρθει για να κάνει διακοπέ, μην έρθει να κάνει τουρισμό. Δεν είμαστε σχολείο για τουρισμό. Υπάρχουν άλλα σχολεία για τέτοια πράγματα. Του δίνει μια απαιτητική πρόταση στην νότια εκπαίδευση, γιατί ζητάμε πάντα να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι 80% των αποφύτων μας έχουν βρει δουλειά στο εξάμηνο μετά την αποφύτηση. Και δουλειά όχι του ποδαριού, δουλειά εκεί που επιδιώκουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έρχεστε, ρωτάτε. Σας κάνουμε ένα τεστ αγγλικών, γιατί επειδή όλα τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά στο Αμερικάνικο Κολέγιο και βλέπουμε αν μπορείτε να μπείτε κατευθείαν στο κολέγιο ή θα χρειαστείτε κάποια προπαρασκευαστικά μαθήματα, τα οποία να μην τα βογκούν οι γονείς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που κάνεις φεύγοντας από τον Τυρί είναι να ξέρεις πάρα πολύ καλά αγγλικά. Λειτουργείς διεθνώς. Λοιπόν, το άλλο βήμα είναι να κάνεις την αίτηση, να περάσει μια συνέντευξη και να έχει ένα απολυτήριο λογικό. Το απολυτήριο όμως ο κόφτης μας είναι στο 14, αλλά γύρω στο 40% των παιδιών που έρχονται έχουν πάνω από 18. Πάντως θα κάνει συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν είναι τυπική. Είναι μια συνέντευξη που βλέπουμε εμείς αν κάνει το παιδί για το σχολείο, ο φοιτητής, και αν το σχολείο κάνει για το φοιτητή. Δηλαδή μπορεί να είναι αφελία του το να έρθει σε εμάς. Και μετά γίνεσαι δεκτός και προχωράς. Η έμφαση δεν είναι στο να είμαστε δύσκολοι στο να μπεις, η έμφαση είναι στο πώς θα βγεις. Δηλαδή δεν σου βγάζουμε την πίστη για να μπεις, αλλά μετά θα κουραστείς για να βγεις και να βγεις σωστά. Γιατί Τυρί και όχι κάποιο άλλο ίδρυμα? Εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν, όπως και είναι η πραγματικότητα σήμερα, στη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε, ενδιαφέρεσαι για το τι επαγγελματική αποκατάσταση θα έχεις μετά τις σπουδές σου. Εάν ενδιαφέρεσαι να κάνεις σπουδές οι οποίες θα ανοίγουν πόρτες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς θα μπορείς να λειτουργήσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν δεν σου κάνει η Ελλάδα, θα είσαι έτοιμος και εφοδιασμένος σωστά για να σηκωθείς να λειτουργήσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, εάν έχεις αυτό το πράγμα στο μυαλό σου, τότε είναι, πιστεύω, η καλύτερη λύση στην Ελλάδα και ίσως και πολύ καλύτερη και από πολλές διεθνείς λύσεις.